Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε τα βασικά στοιχεία ενός φυσιολογικού καρδιογραφήματος. Είδαμε στο περίπου πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε και εμείς αυτή την τεχνική στον ασθενή, καθώς και τι αναπαριστά το κάθε έπαρμα στην περίπτωση ενός υγιή ανθρώπου. Αν δεν το έχεις δει, καλό θα είναι για να μην δυσκολευτείς να ξεκινήσεις πρώτα από εκείνο και μετά να προχωρήσεις εδώ, ok? Συνεχίζουμε. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ναι μεν έχουμε νορμάλ επάρματα, αλλά οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν είναι ίσες? Ας το δούμε λίγο καλύτερα αυτό. Ένας γρήγορος τρόπος είναι να δεις πόσο απέχουν οι κορυφές των κυμάτων R η μία από την άλλη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι αποστάσεις μεταξύ τους θα πρέπει να είναι ίσες. Μερικές φορές όμως η διαφορά είναι τόσο μικρή που δεν φαίνεται. Για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε ένα χαρτί πάνω από το καρδιογράφημά μας και μαρκάρουμε πάνω του τα σημεία που πέφτουν 2 με 3 διαδοχικές κορυφές των R. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε το χαρτί μέχρι το μαρκάρισμα από το πρώτο R να πέσει στο επόμενο και κοιτάμε τα άλλα μαρκαρίσματα. Αν το καθένα από αυτά έχει πέσει πάνω σε ένα R, τότε η συχνότητα είναι normal. Σε φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή απόκληση, αλλά αν αυτή είναι πιο μεγάλη, τότε είναι safe να πούμε ότι ο ρυθμός είναι ακανόνιστος. Ένας πολύ γρήγορος τρόπος για να βρεις πόσους παλμούς έχεις το λεπτό, αν η συχνότητα είναι σταθερή, είναι να πάρεις ως σημείο αναφοράς μια κορυφή ενός R, κατά προτίμηση κάποιο που να πέφτει σε μια χοντρή γραμμή, και προχωρώντας προς το επόμενο R, να μετράς τα μεγάλα κουτάκια. Για κάθε κουτάκι που θα συναντάς, θα δίνεις διαδοχικά τις εξής τιμές μέχρι να συναντήσεις το επόμενο R. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 και 38. Η μέση φυσιολογική τιμή ενός ενήλικα είναι περίπου 60 με 100 παλμοί το λεπτό. Για παράδειγμα, σε αυτό το καρδιογράφημα μετράμε 1, 2, 3, 4 κουτάκια και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε συχνότητα 75 παλμούς το λεπτό. Ας δούμε τώρα ένα αληθινό καρδιογράφημα. Κάνε pause το βίντεο και μέτρησε εδώ πώς είναι η συχνότητα. Εγώ περιμένω. Έλα τώρα να το δούμε μαζί. Παίρνουμε ως βάση ένα οποιοδήποτε R που πέφτει πάνω σε έντονη γραμμή και μετράμε 1, 2 κουτάκια. Βλέπουμε εδώ ότι ο ασθενής μας έχει ταχυπαλμία, οπότε καλό θα είναι να κρύψεις τη σύριγγα. Δεν ξέρει ότι την προορίζεις για άλλον. Πάμε τώρα στον άξονα. Όλα τα ηλεκτρικά κύματα της καρδιάς στη διάρκεια ενός πλήρη κύκλου μπορούν να αντικατασταθούν από μια συνισταμένη. Η κατεύθυνση που κοιτάει, ας πούμε, αυτή η συνισταμένη ονομάζεται άξονας καρδιάς. Ας το δούμε αυτό πιο αναλυτικά. Για αρχή θα μας βοηθήσει πολύ αν πάρουμε όλες τις απαγωγές του τριγώνου του Eindhoven και τις βάλουμε αυτή τη φορά όχι σε τρίγωνο, αλλά σε κύκλο. Πρόσεξε, δεν αλλάζω τη φορά του κάθε βέλους, το μόνο που κάνω είναι ότι τα βάζω να περνάνε όλα από ένα κοινό κέντρο. Θα παρατηρήσεις λοιπόν ότι αν πάρουμε το θετικό άκρο της πρώτης απαγωγής ως 0 μοίρες και το αρνητικό της ως 180, όλα τα υπόλοιπα βέλη αποκτούν και αυτά σε κάθε θετικό και αρνητικό άκρο τους μία τιμή. Ας γυρίσουμε τώρα στην καρδιά. Είπαμε πριν ότι ο υγιής άξονας είναι στραμμένος κάτω αριστερά. Συγκεκριμένα η φυσιολογική κλίση του πρέπει να είναι ανάμεσα σε 0 και 90 μοίρες, αν και κάποιοι ξεκινούν τα όρια από τις μείον 30. Και τι έγινε, θα μου πεις, αν ξεφύγουμε από τα όρια? Πολλά! Ο άξονας μπορεί να αλλάξει πρώτον. Αν η ίδια η καρδιά είναι λάθος στραμμένη, αν π.χ. έχει δεξιοκαρδία ή αν λόγω εγκυμοσύνης ή σοβαρής παχυσαρκίας η καρδιά πιέζεται προς τα πάνω, συχνά ίσως και πιο ψηλά από τις μείον 30 μοίρες, και δεύτερον, αν για κάποιο λόγο αλλάξει μόνη της η κατεύθυνση του σήματος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση εμφράγματος, μέρος του μυοκαρδίου μπορεί να νεκρώσει και συνεπώς το σήμα δεν θα μπορεί να περάσει από το κομμάτι αυτό, αλλάζοντας τη συνισταμένη. Ας ξεκινήσουμε από μια υγιή καρδιά. Για να βρούμε τον άξονά της, ψάχνουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτα τσεκάρουμε τη μορφή του QRS στην πρώτη απαγωγή. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να δούμε σε ποια πλευρά το QRS παίρνει περισσότερο χώρο. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ένα μικρό ως ανύπαρκτο θα έλεγα Q, ένα μικρό S και ένα τεράστιο R. Είναι εμφανές ότι αν συγκρίνεις τα κύματα αυτά, το θετικό είναι πολύ μεγαλύτερο και από τα δύο αρνητικά μαζί. Οπότε εδώ κρατάμε θετική τιμή για την πρώτη απαγωγή. Κοίτα τον κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας μόνο τις θετικές τιμές της πρώτης απαγωγής, έχεις ήδη μειώσει την περιοχή που ψάχνεις στο μισό. Μπράβο σου! Ακολουθώντας ακριβώς τα ίδια βήματα, πιάνουμε τώρα το AVF. Και εδώ πρέπει να έχουμε θετική τιμή, δηλαδή το θετικό κύμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα δύο αρνητικά. Η τιμή όντως βγαίνει θετική, οπότε απορρίπτουμε όλο το πάνω μισό του AVF. Απορρίπτοντας όμως αυτό το κομμάτι του κύκλου, βλέπεις ότι η περιοχή σου περιορίστηκε μόνο κάτω αριστερά, στα επιτρεπτά όρια δηλαδή. Να στο κάνω λίγο πιο περίπλοκο. Επειδή είμαι περίεργη, δεν μου φτάνει να ξέρω μόνο το τεταρτημόριο, θέλω να βρω και τις μοίρες του άξονα. Το επόμενο βήμα μας εδώ είναι να βρούμε μία απαγωγή που να έχει σύμπλεγμα με ίσο θετικό και ίσο αρνητικό κύμα. Στις διπολικές και μονοπολικές ψάχνουμε πάντα έτσι, μη μου κοιτάς καθόλου τις θωρακικές. Την τζακώσαμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι η 3. Πηγαίνουμε στον κύκλο μας και την εντοπίζουμε.
Τώρα ο άξονας της καρδιάς είναι ακριβώς κάθετος πάνω σε αυτήν. Μα στάσου, κοίτα τι άλλο είναι κάθετο στην τρία, το AVR. Άρα ο άξονάς σου έχει ακριβώς την ίδια κλίση με αυτό. Ωραία σε ακούω να λες. Και πού ξέρω εγώ σε ποια άκρη του AVR είναι στραμμένος ο άξονας. Θα μπορούσε να είναι στις 30 μοίρες, θα μπορούσε όμως και στις μείον 150, σωστά? Όχι! Εφόσον έχουμε βρει από πριν ότι είμαστε by default κάτω, όλος ο υπόλοιπος κύκλος απορρίπτεται. Οπότε η μόνη σωστή τιμή που μπορούμε να βρούμε είναι συν 30 μοίρες. Να το κάνω λίγο πιο challenging. Ξέρω ότι με βρίζεις τώρα, αλλά θα το αγνοήσω. Εξάλλου τα δύσκολα πέρασαν, το υπόσχομαι. Έστω λοιπόν ότι σε έχω βάλει στο μάτι και θέλω να σου χαλάσω τη μέρα. Οπότε σου δίνω ένα άλλο καρδιογράφημα, στο οποίο ενώ έχεις θετική την πρώτη απαγωγή και το AVF, δεν βρίσκεις κανένα σύμπλεγμα που να έχει ακριβώς ισοθετικό και αρνητικό κύμα. Τώρα? Όχι, μην αγχώνεσαι, είναι απλό. Κάνεις ζαβολιά και βρίσκεις ένα σύμπλεγμα με περίπου ισοθετικό και αρνητικό κύμα. Στην προκειμένη περίπτωση, το R είναι λίγο μεγαλύτερο από το Q στην 3. Δεν πειράζει όμως, το ξεχνάς για λίγο και ακολουθώντας ακριβώς τα ίδια βήματα με πριν, καταλήγεις πάλι στις 30 μοίρες. Και εδώ το ξαναθυμάσαι. Ποιο κύμα ήταν λίγο μεγαλύτερο? Το R, δηλαδή το θετικό. Πας στον άξονα που έχεις βάλει ψηλοαφαίρετα στις 30 μοίρες και τον μετακινείς συν 15 μοίρες προς τα θετικά. Έτσι τώρα βρίσκεσαι στις 45 μοίρες. Αν είχες το Q λίγο μεγαλύτερο από το R, θα μετακινούσες πάλι τον άξονα των 30 μοιρών, αυτή τη φορά μείον 15 μοίρες, φτάνοντας τελικά στις 15. Να σου δώσω ένα άλλο καρδιογράφημα να το προσπαθήσεις μόνος σου. Κάνε με pause και βρες μου τον άξονα εδώ. Αν δεν μπορείς να διακρίνεις καλά τις λεπτομέρειες στην εικόνα, έχω στην περιγραφή τα link για όλες τις φωτογραφίες που χρησιμοποίησα, ώστε να μπορέσεις να τις δεις σε μεγέθυνση. Ξεκίνα! Έτοιμος? Πάμε να το δούμε μαζί. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην 1 το R είναι μεγαλύτερο από το S, οπότε αυτή η απαγωγή είναι θετική και συνεπώς στον κύκλο μας κρατάμε μόνο τις θετικές συστημές όπως και πριν. Μετά βλέπουμε το AVF. Εδώ το R είναι πολύ μικρότερο από το S, οπότε σε αυτή την περίπτωση το AVF είναι αρνητικό. Βλέπουμε στον κύκλο ότι αν απορρίψουμε τις θετικές τιμές του, το τεταρτημόριο που μας έμεινε είναι πάνω αριστερά. Πάμε να δούμε και τις μοίρες. Το μόνο σύμπλεγμα με ισοθετικό και αρνητικό κύμα που βλέπω εγώ βρίσκεται στο AVR, που σημαίνει ότι ο άξονάς μας είναι ακριβώς κάθετος σε αυτό. Κάθετη στο AVR όμως είναι η 3 και όπως βλέπεις το θετικό της άκρο δείχνει 120 μοίρες, ενώ το αρνητικό της μείον 60. Ποιο παίρνουμε εμείς? Αυτό που βρίσκεται πάνω αριστερά, γιατί από πριν ήδη γνωρίζουμε το τεταρτημόριο. Άρα εδώ ο άξονας της καρδιάς έχει κλείσει μείον 60 μοίρες, το οποίο όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι φυσιολογικό και ονομάζεται αριστερή απόκληση άξονα. Αν αντίστοιχα ο άξονας έδειχνε από τη δεξιά πλευρά, θα λέγαμε ότι έχουμε δεξιά απόκληση άξονα. Αν το βρήκε σωστά, δεν έχω τι άλλο να πω, συγχαρητήρια! Αν πάλι όχι, μην απογοητεύεσαι, ξέρω ελάχιστα άτομα που το πέτυχαν με την πρώτη. Και όχι, ομολογώ ότι όταν τα μάθαινα κι εγώ δεν ήμουν ανάμεσά τους. Το μόνο που θέλει εδώ είναι εξάσκηση και πολύ υπομονή. Αυτό ήταν για σήμερα. Μείνε μαζί μου μέχρι το τρίτο και τελευταίο μέρος της καρδιολογίας, όπου θα δούμε κάποια παθολογικά καρδιογραφήματα που συναντάμε συχνά και θα βάλουμε σε πρακτική εφαρμογή τη θεωρία των τριών τελευταίων βίντεο. Και το ξέρω ότι έχω γίνει βαρετή, αλλά επειδή πολλά γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, θυμίζω για μία ακόμα φορά ότι το βίντεο αυτό είναι μόνο εκπαιδευτικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση με κανένα τρόπο. Οπότε καλά θα κάνεις να δώσεις πίσω στη γιαγιά σου τα χάπια της για την καρδιά. Εσύ δεν τα χρειάζεσαι. Αν σου άρεσε το θέμα, κάνε like και subscribe για περισσότερο Human Nature. Stay tuned, το επόμενο δεν αργεί.